Φίλες και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικό θέμα να συζητήσουμε, το οποίο είναι βασικό θέμα, αλλά δεν είναι basic, είναι βαθύ. Μια φίλη ε, μου έχει στείλει ε, ένα ερώτημα, το οποίο Uh, μου το έχει πει πρώτα προφορικός και γραπτός, γιατί είναι μια κοπέλα που είναι προσωπική μου φίλη. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, έχεις κάποιο playlist για το πώς διαχειρίζεσαι ένα διαζύγιο. Τη λέω, ναι, έχω ένα playlist για το διαζύγιο uh, και να σου το στείλω. Όταν όμως uh, μου έλεγε τις απορίες της σχετικά με το επερχόμενο διαζύγιο της, σκέφτηκα ότι δεν έχουμε ένα τέτοιο βίντεο που να είναι μια εισαγωγή για ανθρώπους οι οποίοι είναι παντρεμένοι και έχουν παιδιά και σκέφτονται σοβαρά να πάρουν διαζύγιο. Αυτό το βίντεο που θα κάνουμε τώρα θα μπει στο playlist για το διαζύγιο, το οποίο υπάρχει στο κανάλι μας. Και θα σας διαβάσω, έχει 63 βίντεο και αυτό θα γίνει το 64ο. Λοιπόν, η τίτλη το βίντεο είναι ε, «Τσακώθηκα με την κομμότρια για το θέμα της απιστίας, μηδενιστικές απόψεις γεμάτες μισανθρωπισμό, πώς είναι μια υγιής οικογένεια, αγόρι και νάρκισος πατέρας, πώς το αντιμετωπίζουμε όταν ο γιος μας θαυμάζει τον άρχισο πατέρα του μετά το διαζύγιο» το παιδί δεν το σκέφτεσαι όταν πας να χωρίσει από έναν άρκισο, έκανε εξωσυζυγική σχέση και με χώρισε ή διαχείρισε ένα χρόνο μετά ιστορία επιτυχίας, ξύπνα κόρη, τα συναισθηματικά αγαθά κόπης χτώνται, κρατώντας και τη βολή μας πώς θα ευτυχίσουμε... Το επόμενο βίντεο είναι μοναξιά μέσα στο γάμο, όταν περνάμε και δύο κατάθλιψη τι κάνουμε. Το επόμενο λέει έχουν περάσει 8 μήνες και ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω αυτό το χωρισμό. Είναι ανασφαλιά μου. Μετά έρχεται ένα άλλο βίντεο που λέει διαζύγιο με παιδιά και πρώην που με θυμώνει. Ένα άλλο πολύ ωραίο βίντεο έγινε κακός πατέρας επειδή το χώρισα. Αντίπεινα ή διαφορία. Ένα άλλο που λέει τα παιδιά ακούνε, βλέπουν και καταλαβαίνουν. Αδικημένη μητέρα, χωρισμός και παιδί. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα όταν βρίσκεσαι να καταπατάς τις αρχές και τις αξίες σου. Απόγνωση μετά το δεύτερο διαζύγιο. Να γνωρίσω τον νέο μου σύντροφο στα παιδιά μου. Να φεύγουμε. Να φεύγουμε έτσι με ε, θαυμαστικό. Πατρικό ένστικτο και οικογενειακό δίκαιο. Δεν είναι έτσι η αγάπη, δεν κάνουμε πειράματα σε ανθρώπους για να ξεπεράσουμε το διαζύγιό μας. Άνθρωποι που προχωρούν πολύ γρήγορα μετά από το χωρισμό είχαν έτοιμο τον νέο σύντροφο. Πώς ανακοινώνουμε διαζύγιο. Ζηλεύω που ο πρώην βρήκε σχέση και περνάει καλά ενώ είμαι σίγουρη πως δεν το θέλω. Ανάμειχτα συναισθήματα για πρώην. Υπάρχει και ένα βίντεο από το podcast με την Δέσποινα, την Κανάκογλου, τα μαθήματα που παίρνουμε από ένα χωρισμό. Ένα άλλο βίντεο, έγκυος, στο τέταρτο παιδί και ο άνδρας σου σε χωρίζει, μπορείς να τα καταφέρεις. Πώς συνήλθες από το χωρισμό τόσο γρήγορα. Τα παιδιά των χωρισμένων γονιών έχουν ψυχολογικά θέματα, άλλο ερώτημα. Αποφάσισα εγώ να χωρίσω και τώρα δεν είμαι καλά πως το αντιμετωπίζω. Εν μέσω ενός δύσκολου διαζυγίου θέλω ερεμία και όχι εκδίκηση. Πώς να βρω τον εαυτό μου. Αντιμετώπιση χωρισμού και συναισθηματική αυθεντικότητα. Οι χωρισμένες και οι χωρισμένοι είναι κακή επιρροή. Κάποια από αυτά βλέπω ότι τα έχω μόνο για την συμμετοχή Οπότε θα τα ξαναφτιάξω αυτά τα βίντεο, ενώ θα φτιάξω το, τον ήχο και θα τα ξανανεβάσω. Αναδημιουργημένη οικογένεια σε δεύτερο γάμο και πώς χειριζόμαστε την κατάσταση, θα τα βρω. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά τα βίντεο. Σας λέω είναι 63 βίντεο. Απλώς σας διάβασα μερικούς τίτλους για να πάρετε ιδέες. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε αυτό το βίντεο, το οποίο θα το βάλουμε έτσι σαν εισαγωγή σε αυτό το playlist πώς προετοιμάζομαι για ένα διαζύγιο. Αγαπητή Θέκλα, επικοινωνώ μαζί σου γιατί χρειάζομαι την επαγγελματική σου συμβουλή σχετικά με το πώς μπορώ να προετοιμαστώ για το διαζύγιο μου. Σκέφτηκα ότι οι διαδικασίες και τα στάδια είναι παρόμοια για όλα τα ζευγάρια που χωρίζουν, οπότε αν έχεις κάποιες συμβουλές, ίσως να μην χρειαστεί να τα ανακαλύψουμε όλα, εννοεί να μην χρειαστεί να πάθουμε για να μάθουμε. Έχω ένα παιδί 10 ετών. Με απασχολεί το πότε είναι η καλύτερη ηλικία να συμβεί το διαζύγιο ώστε να επηρεάσει το παιδί στο μικρότερο δυνατό βαθμό. Με απασχολεί το πότε είναι η καλύτερη ηλικία για να γίνει. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Πότε είναι η καλύτερη ηλικία για να επέλθει ένα διαζύγιο των γονέων. Εμπειρικά θα πω ότι όσο πιο νωρί συμβαίνει ένα διαζύγιο από τη στιγμή δηλαδή που έχεις αποφασίσει ότι θα χωρίσεις, όσο πιο γρήγορα το γνωρίζεις και όσο πιο γρήγορα το βάλεις σε εφαρμογή, αυτό θα είναι προτιμότερο για το παιδί από τη στιγμή που το διαζύγιο είναι αποφασισμένο. Επειδή γνωρίζω την περίπτωση, έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες α, επιδιόρθωσης της σχέσης, η θεραπεία της σχέσης. Ε, σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι έχω γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Να μείνω ή να φύγω» και στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το σύνδεσμο σχετικά με το πού μπορείτε να βρείτε το βιβλίο «Υπάρχουν μερικά αντίτυπα ακόμη» το οποίο είναι ένα χρήσιμο ανάγνωσμα για ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται εάν πρέπει να χωρίσουν ή όχι και δίνει αρκετές πληροφορίες για το πώς μπορεί ένα ζευγάρι να προσπαθήσει και με τη βοήθεια ειδικών να επιδιορθώσει τη σχέση του, να φτιάξει τη σχέση του. Γιατί οι σχέσεις πολλές φορές παθαίνουν φθορές λόγω διαφόρων συνθήκων, λόγω προβλημάτων, λόγω κακών συμπεριφορών, λόγω προβληματικής επικοινωνίας, που αυτές οι φθορές μέσα από θεραπεία ζευγαριού μπορούν να επιδιορθωθούν. Οι φθορές μπορούν να γιατρευτούν η σχέση. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει σωτηρία για τη σχέση. Χωρί να σημαίνει ότι όταν δεν υπάρχει σωτηρία για τη σχέση, πρέπει επίση και να μην υπάρχει σωτηρία και για του ανθρώπου που παρτίζουν τη σχέση και για τα παιδιά που έχουν α, βρεθεί μέσα σε αυτή τη σχέση. Είτε είναι παιδιά που έχει γεννήσει το ζευγάρι, έχει οθετήσει το ζευγάρι, έχει φέρει μαζί του ο κάθε ένα από προηγούμενε σχέσει ή και έχουν γίνει μια καινούργια οικογένεια. Γιατί δυστυχώ. Έχουμε και διαζύγια, τα οποία είναι δεύτερα ή τρίτα διαζύγια των ανθρώπων. Είναι μια κοινωνική πραγματικότητα. Ε, ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε ένα αναπτυξιακό στάδιο, ε, το οποίο είναι, δεν έχει φτάσει ακόμη στην εφηβεία, ένα παιδί σε σχολική ηλικία, πριν από την προεφηβεία, είναι πιο πιθανό να διαχειριστεί καλύτερα ένα διαζύγιο να διαχειριστεί καλύτερα ε, τις, ε, τις αλλαγές που θα έχει στη ζωή του... οπωσδήποτε πάντοτε και με τη βοήθεια παιδοψυχολόγου... παρά ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στην προεφηβεία ή στην εφηβεία... και έχει να αντιμετωπίσει παράλληλα και όλες τις σωματικές και ορμονικές αλλαγές... που συμβαίνουν στο σώμα του παράλληλα με το διαζύγιο των γονιών. Αυτό το λέω εμπειρικά. Δηλαδή κρίνοντας από την κλινική μου πείρα σε οικογένειες τι οποίες τα παιδιά ήταν σε νεότερη ηλικία, ήταν 5, 6, 7, 8, 4 ετών, ήρθε πιο ομαλή η, η νέα πραγματικότητα. Μπορέσαν να προσαρμοστούν πιο εύκολα στη νέα πραγματικότητα τη οικογένειας μετά από το διαζύγιο. Ενώ παιδιά τα οποία βρίσκονταν στην εφηβεία και περνούσαν και τα δικά τους θέματα, γιατί τα παιδιά στην εφηβεία επειδή ακριβώ εξελίσσονται και εγκεφαλικά και σωματικά, αφυπνίζονται σεξουαλικά, οι ορμόνε του αλλάζουν, έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορε προκλήσει στη δική του τη ζωή. Οπότε, αν έρθει και το διαζύγιο των γονέων παράλληλα με την εποχή τη εφηβεία, θα το κάνει πιο δύσκολο. Χωρί να σημαίνει ότι εάν πρέπει να επέλθει ένα διαζύγιο και θέλουν και οι δύο γονεί, τουλάχιστον ο ένα γον, γονέα, να φερθεί ορθά σε σχέση με τη διαχείριση του, του διαζυγίου και τα παιδιά, ότι είναι κάτι που είναι ανέφικτο. Λοιπόν, η καλύτερη ηλικία για να γίνει το διαζύγιο είναι όταν το έχεις αποφασίσει και το έχεις υλοποιήσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα που προγραμματίζουμε ένα γάμο, με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα που επιλέγουμε να δημιουργήσουμε μια οικογένεια με την ίδια σοβαρότητα, αν όχι και περισσότεροι πρέπει να προετοιμάσουμε ένα διαζύγιο. Θεωρώ πως δεν είναι καλή ιδέα ένα διαζύγιο να γίνεται σπασμωδικά, χωρίς προετοιμασία, νοητική προετοιμασία, συναισθηματική προετοιμασία, πρακτική προετοιμασία και οικονομική προετοιμασία, γιατί είναι πάρα πολλοί οι παράγοντε που θα παίξουν ρόλο. Μένω στο γάμο κυρίως γιατί δεν είμαι οικονομικά ανεξάρτητη και λόγω συναισθηματική συνεξάρτηση από την οποία προσπαθώ να απεγκλωβιστώ. Υπάρχει κάποιο χάρτη για τα στάδια του διαζυγίου ώστε να μην φαντάζει τόσο χαοτικό και άγνωστο. Οι συμβουλέ από φίλε που χώρισαν ήδη διήστανται. Κάποιε είπαν ότι εισήχασαν και άλλε ότι το μετάνιωσαν. Γνωρίζει γυναίκε οι οποίε χώρισαν και το μετάνιωσαν, να μου τι συστήσει. <laughs> μία μόνο είχα γνωρίσει, μία μόνο είχα γνωρίσει σε όλη μου την καριέρα μέχρι σήμερα, μια γυναίκα που χώρισε και το μετάνιωσε, η οποία αυτή η γυναίκα είχε παντρευτεί την πρώτη τη αγάπη, τον πρώτο τη έρωτα, τον πρώτο άνθρωπο με τον οποίο έκανε σχέση από την εποχή τη εφηβεία, από το σχολείο, και λίγο πριν από τα 30, ξεμιαλίστηκε με έναν συνάδελφο στη δουλειά, ο οποίο τη φλέρταρε ασύστολα και είπε στον άντρα της ότι νιώθω ότι με ελκύει αυτός ο άντρας που με, που με φλερτάρει, οπότε θέλω να χωρίσουμε για να το ψάξω. Και η γυναίκα αυτή το μετάνιωσε, 15-20 χρόνια μετά, όταν είχε έρθει να τη δω, μου είπε ότι ε, με την πείρα που έχω τώρα, με τις σχέσεις που έχω κάνει μετά το διαζύγιο, αντιλαμβάνομαι πως ο άνδρας μου ήταν πολύ καλύτερος από τους συντρόφους που είχα μετά και έκανα λάθος που χώρισα και όταν το αναλύσαμε με τη γυναίκα εκείνη συνειδητοποιήσαμε ότι ο βασικότερος λόγος για τον οποίο ε, μετάνιωσε για την απόφαση του διαζυγίου ήταν ότι παντρεύτηκε πολύ μικρή, χωρίς να γνωρίζει καλά τον εαυτό της, χωρίς να γνωρίζει βασικά στοιχεία για τη ζωή, δηλαδή έστω και μια-δυο σχέσει μόνο να έχει πριν αποφασίσει να παντρευτεί, έχει κάποιο μέτρο σύγκριση. Εάν όμω τον πρώτο άνθρωπο που θα γνωρίζει θα τον παντρευτεί, μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό άνθρωπο και να μην μπορεί να τον εκτιμήσει ακριβώ γιατί δεν έχει μέτρο σύγκριση. Ή μπορεί να είναι ένα εξαιρετικά κακοποιητικό άνθρωπο και να μην μπορεί να τον αντιληφθεί γιατί ακριβώ δεν έχει μέτρο σύγκριση. Οπότε. Κατά τη γνώμη μου, είναι καλύτερα να παίρνουμε αποφάσει για γάμο με βάση τι γνώσει που έχουμε στην εποχή μα, εννοείται. Πάνω από τα 25, 26, 27, δηλαδή όταν ολοκληρωθεί η εγκεφαλική ανάπτυξη στα πλαίσια της ηλικία της εφηβείας. Ε, μπορεί μια σχέση να έχει ξεκινήσει πριν, ξέρω εγώ στα 23-24 χρόνια και να πάρθει η απόφαση για, για γάμο και δημιουργία οικογένεια στα 27-28, αλλά αν δεν έχει πάρθει η απόφαση από πιο νωρίς, είναι πιο καλά να παίρνετε η απόφαση με πιο όρημο εγκέφαλο, πιο ανεπτυγμένο εγκέφαλο. Ε, επίσης, θα το πω και αυτό ότι γνωρίζω ζευγάρια τα οποία έμειναν με την πρώτη του σχέση με την οποία και έκαναν και η οικογένεια και είναι ευχαριστημένα. Λίγα. Αλλά μόνο μία γυναίκα γνωρίζω που χώρισε και να το μετάνιωσε. Μία μόνο. Αλλά εσύ γνωρίζεις πολλές. Wow. Για ποιο λόγο άραγε το μετάνιωσαν. Τώρα έχω απορίε. Το μετάνιωσαν μήπω για το οικονομικό κομμάτι. Το μετάνιωσαν γιατί εκ των υστέρων είδαν ότι δεν του αρέσει η ζωή να είναι μόνε. Δεν ξέρω. Πραγματικά εκπλήσωμαι. Υπάρχει τελικά μακροχρόνια η διατήρηση μια σχέση πόθου και συντροφικότητα μέσα στο ζευγάρι. Ή είναι καταδικασμένες οι σχέσεις να περνάνε από τον πόθο στη μητρική στοργή και στη μετριότητα ή απάθεια υπάρχει η μακροχρόνια διατήρηση μιας υγιούς σχέσης και στα πλαίσια αυτής της υγιούς σχέσης να φροντίζουν οι δύο άνθρωποι και την ερωτική τους σχέση. Σε επόμενα επεισόδια του podcast θα μιλήσουμε και για αυτό το ζήτημα πώς ένα ζευγάρι σε μακροχρόνια σχέση ή γάμο μπορεί να διατηρήσει την ερωτική φλόγα και να τη φροντίσει την ερωτική φλόγα. Όμως, θεωρώ ότι εάν υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι, αν υπάρχουν χαοτικές διαφορές ανάμεσα στον τύπο προσωπικότητας του δύο συντρόφων, αν υπάρχουν τεράστιες διαφορές στο αξιακό του σύστημα, Όσο μεγάλος πόθος ερωτικός και να υπάρχει στην αρχή, όση μεγάλη επιθυμία, έρωτας, ενθουσιασμός, αυτές οι διαφορές, αυτή η έλλειψη επικοινωνίας, αυτές οι πληγές που με την πάροδο του χρόνου αφήνει ο ένας τον άλλο λόγω της διαφορετικότητας τους και της έλλειψης καλών θεμελίων για γάμο, αναπόφευκτα σκοτώνει και το ερωτικό κομμάτι. Είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν είμαστε μόνο σωματικά όντα, είμαστε ψυχοσυναισθηματικά και ψυχοσωματικά όντα. Έχουμε και συναισθήματα, έχουμε και ψυχή, είμαστε ένα όλον. Οπότε όσο και αν θεωρούμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε αποσπασματικά, όσο και αν πιστεύουμε ότι μπορώ εγώ να αφήσω στην άκρη το θυμό που έχω για τη γυναίκα μου η οποία με παραμελεί συναισθηματικά ή να αφήσω στην άκρη το θυμό που έχω για τον άνδρα μου ο οποίος του μιλάω και δεν μου απαντάει, όσο και αν λέμε ότι μπορώ να ξεχωρίσω το σεξουαλικό κομμάτι από το συναισθηματικό, είναι αποδεδειγμένο και με βάση πειράματα ψυχολογικά ότι όταν υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα ανάμεσα στο ζευγάρι, το λεγόμενο resentment, δηλαδή αρνητικά συναισθήματα τα οποία δεν επιλύονται διαμέσου μιας υγιούς συζήτησης ή μιας ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, τότε αυτό το resentment, δηλαδή αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που συσσωρεύονται, καταστρέφουν και τη σεξουαλική σχέση των ζευγαριών. Και επίσης, η, η άποψη ότι το make-up sex, το σεξ που κάνει το ζευγάρι για να τα βρουν, η χρήση του σεξ ως ένα μέσου συμφιλίωσης των ζευγαριών, ότι είναι κάτι θετικό, έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι τα ζευγάρια τα οποία χρησιμοποιούν το σεξ για να έρθουν πιο κοντά, καταλήγουν στο τέλος να συνδέσουν το σεξ με τους καυγάδες και να υπάρχει φθορά και στη σεξουαλική τους σχέση. Η μητρική στοργή, γιατί να υπάρχει σε ένα γάμο η μητρική στοργή, μήπως επειδή ο άνδρας αυτού που είναι σε αυτό το γάμο, είναι ψυχοσυναισθηματικά ανώρημο και βλέπει τη γυναίκα ως μαμά του, ή η πατρική στοργή στην αντίθετη περίπτωση, στην αντίστοιχη περίπτωση, όπου η γυναίκα είναι ψυχοσυναισθηματικά ανώρημη και βλέπει τον άνδρα τη ω μπαμπάτη, ή που ο ένα είναι ψυχοσυναισθηματικά ανώρημο και βλέπει τον άλλο ως γονιό. Τώρα, η μετριότητα. Νομίζω ότι έχει να κάνει με μέτριους ανθρώπους και μέτριες συνδέσεις. Αν έχουμε μια υψηλή σύνδεση και λέγοντας τον όρο υψηλή σύνδεση δανείζομαι αυτό τον όρο, παίρνω αυτό τον όρο από το βιβλίο Κάμα Σούτρα των Αρχαίων Ινδών οι οποίοι έλεγαν ότι εάν δύο άνθρωποι που δημιουργούν γάμο ή σχέση ταιριάζουν πολύ σε διάφορα επίπεδα και κοινωνικά και οικονομικά και σεξουαλικά με βάση το Κάμα Σούτρα, που το Κάμα Σούτρα, όπω έχουμε πει και στα επεισόδια του podcast για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι είναι ένα βιβλίο με στάσει για το σεξ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο καταγράφει τι κοινωνικέ στάσει τη ειδική κοινωνία εκείνη την περίοδο σε σχέση με το σεξ. Οι Ινδοί ονομάζουν υψηλή σύνδεση τη σχέση ανθρώπων που έχουν περισσότερες παρά διαφορές, και χαμηλή σύνδεση, τη σχέση ανθρώπων που έχουν πολλέ διαφορέ. Αν έχει μια χαμηλή σύνδεση, αν έχει μια μέτρια σύνδεση, ναι, ο γάμο σου είναι καταδικασμένο να καταλήξει σε μετριότητα. Η απάθεια, η έλλειψη ενδιαφέροντο και η συναισθηματική παραμέλυση είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου. Όταν υπάρχει ψυχολογικό πόλεμο ανάμεσα στο ζευγάρι, ναι, θα υπάρξει και απάθεια, θα υπάρξει και συναισθηματική παραμέληση και τιμωρία τη σιωπή. Και όλα αυτά τα όχι όμορφα, όχι ωραία, τα πολύ στενάχωρα και τα πολύ δυσάρεστα και παρακολουθώντας και τα βίντεο από το playlist στο οποίο θα καταταγεί και αυτό το βίντεο με, με τίτλο Διαζύγιο, θα μπορείτε να δείτε αν δεν τα έχετε δει ήδη, ε, ότι ένας γάμος, ένας κακός γάμος, ένας τοξικός γάμος μπορεί να είναι πολύ πιο βλαβερός ψυχικά συναισθηματικά, ηθικά, πνευματικά για τα παιδιά από ότι ένα διαζύγιο. Συνεχίζει η φίλη και λέει, ίσως αν είχαμε 7 χρόνια συμβόλαια γάμου, να είχαμε όλοι καταβάλει περισσότερη προσπάθεια ώστε να ξαναεπιλέξουμε και να ξαναεπιλεκτούμε από τον σύντροφό μας. Ωραίο ερώτημα. Λέει, αν κάναμε 7 χρόνια συμβόλαια γάμου και λέγαμε κάθε 7 χρόνια θα, θα, αποφασίσουμε ξανά αν θα είμαστε μαζί όχι. Εγώ έχω την εντύπωση με βάση την ε, ε ατμόσφαιρα και με βάση τον αρκισισμό που πριτανεύει στην κοινωνία μας, ότι αν είχαμε 7 χρόνια συμβόλαια γάμου, θα ήταν όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι οι ναρκισιστές και οι εκμεταλλευτέ και οι άνθρωποι χειριστικοί και θα έλεγαν τι ωραία τι καλά, μετά από 7 χρόνια ούτε γάτα του ζημιά, το συμβόλιο γάμου και για άλλα τραβάω και επισήμω. γιατί Κάπου διάβασα ότι το διαζύγιο είναι σαν πένθο. Πώ το εννοώ αυτό, βεβαίω. Το διαζύγιο είναι σαν πένθο, επειδή ακριβώ πεθαίνει μια σχέση. Όταν παίρνει διαζύγιο ένα ζευγάρι, ακόμη και ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχει καλή σχέση, ακόμη και ένα ζευγάρι το οποίο είναι αποξενωμένο συναισθηματικά, ακόμη και ένα ζευγάρι που δεν έχουν υγιή επικοινωνία, το βιώνουν ω πένθο γιατί ακριβώ τελειώνει μια σχέση όπως την ήξεραν. Ο εγκέφαλος μας δημιουργεί νευρονικά κυκλώματα στα οποία αποτυπώνονται οι σχέσεις μας. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος με τον οποίο έχουμε μια σχέση, είτε αυτή είναι μια φιλική σχέση, είτε μια ερωτική σχέση, είτε μια εργασιακή σχέση, είτε μια σχέση γάμου, απεικονίζεται στον εγκέφαλο μας η σχέση αυτή και ζει στον εγκέφαλο μας αυτός ο άνθρωπος μέσα σε αυτά τα νευρονικά κυκλώματα. Όταν τελειώσει μια σχέση, το πένθος το βιώνουμε γιατί ακριβώς κάθε φορά που το μυαλό μας πάει σε εκείνο το πρόσωπο, ξαναθυμόμαστε ότι έχει τελειώσει αυτή η σχέση. Και ότι δεν μπορώ να μιλήσω με αυτόν τον άνθρωπο με τον ίδιο τρόπο που μιλούσα προηγουμένως, δεν μπορώ να κάνω τα πράγματα που έκανα προηγουμένως με αυτόν τον άνθρωπο. Και πέραν αυτή τη εξήγηση που έχει να κάνει με την νευροψυχολογία και τα νευρονικά κυκλώματα των σχέσεων, και αν θυμάστε στα βίντεο στο playlist για το πένθο και την αντιμετώπιση του πένθου, μιλήσαμε για τα καινούργια ευρήματα των νευροεπιστημών γύρω από αυτή τη διαδικασία του πένθους που στην ουσία είναι μια διαδικασία που έχει στόχο να σε βοηθήσει να χτίσεις καινούρια νευρονικά κυκλώματα και να κτίσεις μέσα στο μυαλό σου ότι πλέον η σχέση που έχω με τον πατέρα του παιδιού μου ή με τη μητέρα του παιδιού μου είναι μια άλλου είδου σχέση και να μπορέσεις να ξεφύγεις από τη συνεχή ματέωση όταν αντιλαμβάνεσαι ότι τελείωσε αυτή η σχέση και έχεις χάσει κάτι. Λοιπόν, το άλλο το, ο άλλο ο λόγο για τον οποίο βιώνουμε το διαζύγιο σαν ένα πένθος είναι γιατί ζούμε σε μια κοινωνία η οποία θεωρεί το γάμο ω ένα απόκτημα, ω ένα επίτευγμα. Η κοινωνία μα σήμερα εξακολουθεί να θεωρεί ότι αν κάποιο παντρεύεται, προκόβει, ότι είναι μεγάλη υπόθεση κάποιο να παντρευτεί. Και η κοινωνία εξακολουθεί να θεωρεί ότι είναι μεγάλη αποτυχία κάποιο να χωρίσει. Μπορεί να μην είναι τόσο έντονα τα στερεότυπα όσο ήταν παλαιότερα, αλλά εξακολουθούν να υφίστανται. Και αυτή η περιραίουσα κοινωνική ατμόσφαιρα, η οποία θεωρεί πω ο γάμο είναι ανώτερο από τη μοναχικότητα, ότι μια γυναίκα όταν είναι παντρεμένη έχει μεγαλύτερη αξία από μια γυναίκα που είναι διαζευγμένη, ότι ένα άντρα όταν είναι παντρεμένο έχει μεγαλύτερη αξία από έναν άντρα που είναι διαζευγμένο, αυτή η κοινωνία επιβάλλει και υποβάλλει στα μέλη της να νιώσουν ότι παθαίνουν κάτι πολύ σοβαρό, ένα πολύ μεγάλο κακό, εάν χωρίσουν. Η σύσταση μου προς εσένα είναι, ε, και θα σου στείλω, εφού σε γνωρίζω, θα σου στείλω και πληροφορίες για μια συνάδελφο που νομίζω ότι είναι κατάλληλη για σένα. Να βρει κάποιον ψυχολόγο ο οποίο να ασχολείται με οικογένειε. Θα ήταν ιδανικό ένα ψυχολόγο ο οποίο να έχει και εξειδίκευση στα παιδιά και εξειδίκευση σε ενήλικε. Η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, που είναι μια Κύπρια συνάδελφος... που τη βλέπετε κάθε Τρίτη εδώ στο κανάλι που έχουμε τι Αριστοτρίτε, που η έδρα τη είναι στη Λευκοσία αλλά κάνει και διαδικτικέ συνεδρίε. Νομίζω είναι ένα, μια εξαιρετική περίπτωση ψυχολόγου που θα μπορούσε να βοηθήσει ένα ζευγάρι που περνά διαζύγιο, γιατί ακριβώ έχει και εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία, έχει και εξειδίκευση στην ψυχολογία των εφήβων και έχει και εξειδίκευση στην ψυχολογία των ενηλίκων. Έχει κάνει πόσα μεταπτυχιακά ευλογημένη. Και καλά έκανε που τα έκανε. Οπότε, αν εσύ βρει έναν ψυχολόγο ο οποίο να γνωρίσει το οικογενειακό ιστορικό, να μάθει το οικογενειακό ιστορικό, θα ήταν εξαιρετικό να πάει και το άλλο μέλος και ο, ο, ο soon to be ex-husband, ο, πρώην, ο μελλοντικό πρώην σύζυγος, δεν ξέρω μεταξύ σας αν το έχετε συζητήσει και αν το έχετε συμφωνήσει και αν αποδέχετε το διαζύγιο. Εάν έχει έναν ψυχολόγο ο οποίος γνωρίζει και το παιδί και δημιουργήσει θεραπευτική σχέση και με το παιδί, τότε ε, θα έχεις εξαιρετική βοήθεια σε όλα τα στάδια του διαζυγίου και οτιδήποτε προκύπτει και οτιδήποτε συμβαίνει θα έχεις εξειδικευμένη προσωπική ε, και υποστήριξη και γνώμη από έναν ειδικό που να γνωρίζει το οικογενειακό πλαίσιο να γνωρίζει την ποιότητα της σχέσης της δικής σου με τον α, μελλοντικό πρώην σύζυγο να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες σας και να μπορεί να σε συμβουλεύσει εξατομικευμένα εξαρτάτε εξαρτάται από το κάθε ζευγάρι τι τύπο προσωπικότητας έχει ο καθένας, τι είδου σχέση είχαν, τι επίπεδο ψυχοσυναισθηματικής οριμότητας έχουν ή δεν έχουν, ως προς το πώς θα διαχειριστούν ένα διαζύγιο. Υπάρχουν διαζύγια τα οποία βαίνουν καλός και πολιτισμένα, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη τους, και αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων του και αποδέχονται το γεγονός ότι η γυναίκα τους ή ο άνδρας τους αποφάσισε να χωρίσουν, και οι οποίοι δεν δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά τους ουσιαστικά και στο τέρι τους που θέλει να χωρίσει από συναισθήματα ενός πληγωμένου εγωισμού, από ένα πλήγμα στον εγωισμό τους και ούτω καθεξής, και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι τον παλιό χαρακτήρα που ήδη είχαν από πριν θα το βγάλουν όλο να λάμψει κατά τη διάρκεια του διαζυγίου. Οι κρυφόναρκιστέ κάνουν θαύματα νοτ εντό εισαγωγικών, δηλαδή κάνουν απαράδεκτε συμπεριφορέ κατά τη διάρκεια ενό διαζυγίου, γιατί ακριβώ πλέον επειδή δεν έχουν να κερδίσουν κάτι, βγάζουν όλοι του την κακία προ τα έξω χωρί να την κρύβουν πλέον. Οι κρυφόναρκιστέ, οι άνθρωποι με. Ε, ε, ευάλω τον αρκισιστικό τύπο προσωπικότητα ή ευάλω τον ή κρυφόν αρκισιστέ. θεωρώ ότι είναι και θέμα γενικότερη κοινωνική παιδεία και ειδικότερη ψυχοεκπαίδευση του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά το να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και τις σχέσεις μας, αλλά και τη λύση των σχέσεων μας, με όσο το δυνατόν πιο όριμο, πιο αγαπητικό και πιο α, α, ψυχοσυναισθηματικά ενήλικο τρόπο. Όμως, ακόμη κι αν έχει ένα γάμο με έναν άνθρωπο ο έχει έναν ανταγωνιστικό στυλ προσωπικότητα, είναι ψυχοσυναισθηματικά ανώριμος και αυτό ο άνθρωπο θα αντιδράσει και θα προκαλέσει προβλήματα, εάν εσύ οχυρωθεί ψυχικά και συναισθηματικά πριν από την επιδίωξη του διαζυγίου, εάν συμβουλευτεί ψυχολόγο πολύ καιρό πριν βάλει σε εφαρμογή το διαζύγιο, εάν συμβουλευτή και δικηγόρο, πολύ καιρό πριν βάλει σε εφαρμογή το διαζύγιο και προετοιμαστής κατάλληλα. Ένα καλό δικηγόρο του οικογενειακού δίκαιο μπορεί να σου δώσει συμβουλέ πολύτιμε, όχι μόνο προ τη διαχείριση των, νομικών ζητημάτων, αλλά και των συμπεριφορών. Γιατί έχω δει πολλά και οι δικηγόροι που εργάζονται στο οικογενειακό δίκαιο. Ένα έντιμο δικηγόρο που εργάζεται στο οικογενειακό δίκαιο, ένα καλοήθη άνθρωπο με καλοήθη προσωπικότητα, με, τύπο, με καλοήθη τύπο, με καλοήθη τύπο προσωπικότητας, η επιλογή του δικηγόρου πρέπει να γίνει με πολύ προσοχή όπως γίνεται και η επιλογή του ψυχολόγου. Ε, ένας δικηγόρος με πείρα στο οικογενειακό δίκαιο έχει δει πάρα πολλά και εδώ στο κανάλι μας έχουμε και νομικούς που παρακολουθούν τα βίντεο και κατά καιρού σχολιάζουν και είναι πολύτιμες οι συμβουλές τους. Έχουμε και την Έλενα την Μπρέντζα η οποία είναι δικαστήνα, εφέτη σε αυτή την περίοδο, η οποία επίση έχει γράψει πολλέ φορέ ωραιότατα σχόλια σε σχέση με τα σχήματα του ναρκισισμού, την αρχισιστική κακοποίηση και τα ανταγωνιστικά διαζύγια. Είναι και το θέμα τη γονική αποξένωση που μπορεί να προκύψει. Δεν μπορεί σε ένα βίντεο να σου τα βάλουμε όλα. Μπορούμε να σου συστήσουμε να παρακολουθήσεις τα 63 πλέον, τελικά ήταν 62 γιατί ένα βίντεο το είχα δύο φορές. Τα 63 πλέον βίντεο υπάρχουν σε αυτό το playlist και τα καινούρια που θα ανεβάσω φτιάχνοντας ξανά τα παλιά, ε, ενώ τα νέα τα revamped, τα ανακαινισμένα ε, και χρειάζεσαι οπωσδήποτε προσωπική και εξατομικευμένη συμβουλευτική αξίζει τον κόπο να επενδύσεις σε αυτό. Δηλαδή να έχεις τον ψυχολόγο της οικογένειας, το δικό σου και του παιδιού. Και είναι άριστο αν είναι ο ίδιος. Δηλαδή, οι συνάδελφοι που έχουν εξειδίκευση στη συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία, έχει και η Μαριάννα Εμιτά εξειδίκευση στη συστημική οικογενειακή θεραπεία, έχει και η Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου εξειδίκευση στη συστημική οικογενειακή θεραπεία, αυτοί μπορούν να διαχειριστούν το σύστημα, το οικογενειακό σύστημα. Και μπορούν να συμβουλεύσουν και με βάση τι συμπεριφορέ των άλλων ανθρώπων μέσα στο σύστημα. Είναι δύσκολο ένα διαζύγιο. Αξίζει τον κόπο όμω. Αξίζει τον κόπο όμω όταν πρέπει να χωρίσει. Ξαναθυμίζω το βιβλίο μου: Να μείνω ή να φύγω για την απόφαση για να πάρει κάποιο διαζύγιο ή όχι. Ε, το λέω αυτό επειδή έχει αποφασίσει εσύ να χωρίσεις. Επίσης, αν αποφασίσει ο άλλος να μας χωρίσει, δεν είναι σε καμία περίπτωση ούτε υγιές, ούτε όριμο, ούτε ε, πρακτικό να μην δεχόμαστε το διαζύγιο. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις και σε πολλά βίντεο έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα και αυτά έτσι εισαγωγικά. Είμαι σίγουρη ότι τα σχόλια σας θα αποτελέσουν τροφή και για επόμενα βίντεο. Αυτό ήταν. Γεια. Yeah.